Τώρα στα Πράσα πιάστηκαν διαρρήκτες στις παραλίες. Πάω και πάλι στον Πέτρο Καρσιώτη. Πέτρο, είχαν βάλει στο στόχαστρό τους τους λουόμενους. Αυτοί από ό,τι βλέπουμε είναι η ηλία τους, άρα να συμπεράνω ότι γύρισαν στο σπίτι με τα μαγιό. Ακριβώς, γιατί βλέπεις ότι έχουν κλέψει βερμούδες, παντελονάκια δηλαδή, σακίδια κτλ. Όπου οι λουόμενοι στην περιοχή της Λακωνίας, που έχουν κατακλείσει τις παραλίες, είχαν αυτά για να γυρίσουν στο σπίτι τους στη συνέχεια, μετά τον μπάνιο τους. Όμως οι διαρρήκτες τα αφαιρούσαν από τα αυτοκίνητα στα οποία τα είχαν μέσα, με αποτέλεσμα αυτοί όντως να γυρίζουν στο σπίτι με το μαγιό. Γι' αυτό προβάλλουμε και το θέμα, για να προσέχουν οι λουόμενοι, καθώς υπάρχουν συμμορίες οι οποίες βάζουν στο στόχαστρο σταθμευμένα αυτοκίνητα κοντά στις παραλίες ή ακόμα και τσάντες. Αν να γλιτώσουν από τον καύσωνα δηλαδή και τους βρίσκει άλλο κακό. Και καίγονται από τους διαρρήκτες. Ακριβώς. Εδώ η αστυνομία, η αστυνομική του Ευρώτα, του τμήματος Ευρώτα, έπιασαν δύο διαρρήκτες, οι οποίοι ήδη από τον περασμένο Μάιο, με το που ξεκίνησε ο κόσμος να πηγαίνει για μπάνιο, έχουν κάνει τουλάχιστον 17 διαρρήξεις. Ψάχνουν και πολλές άλλες σε αυτοκίνητα, αλλά έχουν αρπάξει και μια τσάντα από λουόμενο αλλοδαπό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες.